Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Θα σας πω ορισμένα πράγματα για την παγκόσμια κρίση τώρα αυτή. Είναι μια ευκαιρία να θέσω το πρόβλημα της κρίσης της Ευρωζώνης μέσα σε ευρύτερο πλαίσιο. Εν μέρει γιατί στην πορεία των τελευταίων τριών χρόνων έχω ακούσει διάφορα να λέγονται ότι εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι την παγκόσμια διάσταση της κρίσης. Θα σας πω λοιπόν για την παγκόσμια διάσταση της κρίσης. Και μέρη αυτά που θα σας πω θα είναι κομμάτια από το νέο μου βιβλίο, το οποίο θα βγει στο τέλος της χρονιάς από τη Βέρσου. Η κρίση λοιπόν την οποία ζούμε, η οποία ξεκίνησε το 2007, είναι μια κρίση της χρηματιστικοποίησης του καπιταλισμού. Η χρηματιστικοποίηση, κατά την άποψή μου, είναι μια βαθιά δομική αλλαγή του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, μια από αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν ιστορικά και συμβαίνουν λίγες φορές στην πορεία του καπιταλιστικού συστήματος. Εκφράζει τις αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες 3 με 4 δεκαετίες. Είναι μια αλλαγή που έχει συμβεί στο πλαίσιο πρώτον της χαμηλής κερδοφορίας του παραγωγικού τομέα από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Η κερδοφορία ανέκαψε μετά από αυτό, αλλά παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό λοιπόν ο ένας παράγοντας της σχετικά προβληματικής κερδοφορίας είναι χαρακτηριστικός της χρηματιστικοποίησης. Ο άλλος παράγων, ο οποίος επίσης συνέβαλε στην εμφάνιση της χρηματιστικοποίησης, είναι η αδυναμία συστηματικής και γρήγορης αύξησης της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνει, αλλά όχι γρήγορα σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους του καπιταλισμού. Αυτό είναι ίσως μια ιδιομορφία των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες είναι πολύ περίεργες όσον αφορά αυτή τη διάσταση. Όπως και να έχει, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η παραγωγικότητα της εργασίας δεν αυξάνεται με τον γρήγορο τρόπο που έχουμε σε αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν. Ο τρίτος παράγων είναι περισσότερο θεσμικός ιστορικός και έχει να κάνει με την κυριαρχία του νέου φιλελευθερισμού και την κυριαρχία της απελευθέρωσης, δηλαδή της αγοράς εργασίας και της αγοράς του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι περίοδος ιστορική του καπιταλισμού, είναι ιδεολογία και είναι πλαίσιο πολιτικής μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η νέα περίοδος που ζούμε, η περίοδος της χρηματιστικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, τι είναι η χρηματιστικοποίηση? Η χρηματιστικοποίηση είναι τρεις τάσεις, οι οποίες αν ληφθούν μαζί δημιουργούν ένα νέο ιστορικό πλαίσιο. Η πρώτη τάση είναι η χρηματιστικοποίηση των μη χρηματιστικών εταιριών, του μη χρηματιστικού κεφαλαίου. Η χρηματιστικοποίηση δηλαδή του παραγωγικού κεφαλαίου και του εμπορικού κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει την εξής μορφή: σταδιακή απομάκρυνση από τις τράπεζες και επένδυση που εδράζεται στα ίδια κέρδη. Οι εταιρείες στη στιγμή αυτή και στην Ελλάδα και αλλού κολυμπάνε στο χρήμα, στο ρευστό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή δανεισμό στο εταιρείο, υπάρχει μεγάλο ποσό χρήματος το οποίο δεν επενδύεται. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα αντίθετα από αυτά που περιέγραψε ο Χίλφερντιν και ο Λένιν στον υπεριαλισμό. Δεν έχουμε πρόσδεση τραπεζών με το παραγωγικό κεφάλαιο, απέναντίας έχουμε διάσταση ανάμεσα στο παραγωγικό και στο τραπεζικό κεφάλαιο. Το παραγωγικό κεφάλαιο όμως χρηματιστικοποιείται. Δηλαδή τι κάνει? Βασιζόμενο στα ίδια κέρδη και στο ρευστό παίζει στις ανοιχτές αγορές. Αποκτά το ίδιο χρηματιστικές δραστηριότητες. Αυτό είναι ο πρώτος παράγων, η πρώτη τάση. Η δεύτερη τάση έχει να κάνει με τις τράπεζες, με την αλλαγή του τραπεζικού κεφαλαίου. Το τραπεζικό κεφάλαιο έχει μεταβληθεί άρδιν. Το τραπεζικό κεφάλαιο εξάλλου είναι πανάρχιο κεφάλαιο. Υπάρχει πριν την εμφάνιση του βιομηχανικού καπιταλισμού. Αλλάζει τη μορφή του συνεχώς. Η μορφή την οποία έχει λάβει τις τελευταίες 3 με 4 δεκαετίες είναι περίεργη. Στηρίζεται λιγότερο στο δανεισμό για επένδυση και για παραγωγική δραστηριότητα, περισσότερο στη στροφή προς τις ανοιχτές χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου οι τράπεζες βγάζουν κέρδος από την εμπορία χρηματοπιστωτικών αξιογράφων, όχι από το δανεισμό. Ο δανεισμός δε, στο μέτρο που διαγόρεται, σημαίνει προς τα νοικοκυριά. Έχουν στραφεί οι τράπεζες στους εργαζόμενους και στα νοικοκυριά ως νέο πεδίο κερδοφορίας. Η τρίτη τάση είναι αυτή που παρατηρούμε στην εργασία.
στα νοικοκυριά δηλαδή γενικότερα μιλώντας, ή στην εργατική δύναμη, όπου έχουμε στροφή προς τον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα. Γιατί γίνεται αυτό? Λένε πολλοί ότι αυτό οφείλεται στους παγωμένους μισθούς, στους χαμηλούς μισθούς. Οι μισθοί χαμηλοί, άρα δανείζονται οι εργαζόμενοι. Θα σας στεναχωρέσω. Ο δανεισμός δεν πηγάζει ποτέ από κάτι τόσο απλό. Στην τελική ανάλυση, γιατί να δανείζουν οι τράπεζες για τρεις δεκαετίες, όταν οι μισθοί είναι παγωμένοι και δεν μπορεί να αποπληρώσει ο εργαζόμενος? Ναι, βεβαίως οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι, αλλά η στροφή των εργαζομένων προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο σύνθετη. Έχει να κάνει με την ολική αλλαγή του συστήματος. Δηλαδή, έχει να κάνει με την οπισθοχώρηση της δημόσιας παροχής στη στέγαση, στην παιδεία, στην υγεία και στην κατανάλωση γενικότερα, και στην εμφάνιση ιδιωτικής παροχής αυτών των πραγμάτων, η οποία διαμεσολαβείται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν στροφή των οικοκυριών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι μόνο γιατί ο μισθός είναι χαμηλά ή τέλος πάντων δεν αυξάνεται, αλλά γιατί διαμεσολαβούνται οι βασικές ανάγκες των οικοκυριών, ικανοποιούνται από την ιδιωτική παροχή και διαμεσολαβούνται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμφανίζονται οι τράπεζες ως διαμεσολαβητής της στέγασης, της υγείας, της παιδείας, κάτι που είναι μοναδικό στην ιστορία του καπιταλισμού, χωρίς να έχουν καμία ιδιαίτερη ικανότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό εμφανίστηκε τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Δεν είναι όμως μόνο ο δανεισμός. Η χρηματιστικοποίηση των νοικοκυριών έχει να κάνει και με αυτά που κατέχουν τα νοικοκυριά. Να μην κοιτάμε μόνο τον δανεισμό, να κοιτάμε και αυτά τις αξίες που κατέχουν τα νοικοκυριά, δηλαδή την αποταμίευση. Την αποταμίευση για τη σύνταξη κυρίως, η οποία σύνταξη και αυτή διαμεσολαβείται όλο και περισσότερο από τον ιδιωτικό τομέα και άρα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χρηματιστικοποιείται και αυτή δηλαδή και βγάζει κέρδος ο χρηματοπιστωτικός τομέας και από αυτό. Αν τα πάρουμε αυτά τα τρία μαζί, έχουμε μια συνολική αλλαγή του καπιταλισμού που κάνει τι? Δημιουργεί νέο πεδίο κερδοφορίας. Νέο πεδίο κερδοφορίας όχι μόνο από την παραγωγή υπεραξίας και τη διαμεσολάβησή της μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και από την άμεση μεταβίβαση από το εισόδημα των μισθωτών, το εισόδημα των εργαζομένων και από τις αποταμιεύσεις τους. Από οποιαδήποτε, δηλαδή, από οποιαδήποτε σύνολο αξίας, χρηματικής αξίας που κατέχουν τα νοικοκυριά. Δεν έχω χώρο να σας πω παραπάνω. Γι' αυτό θα σας πω το εξής. Ο καπιταλισμός αυτός, που εμφανίστηκε σταδιακά στην εποχή μας, είναι ο καπιταλισμός της φούσκας. Έχουμε επανεμφάνιση φαινομένων κρίσης, τα οποία στη μορφή τους προσυδειάζουν τις κρίσεις που είχαμε πριν το βιομηχανικό καπιταλισμό. Προσυδειάζουν τις κρίσεις δηλαδή της εποχής της κρίσης της τουλίπας, της νότιας θάλασσας, των νότιων θαλασσών κτλ. Είναι κρίσεις που ξεκινάνε από φούσκες που είτε ξεκινάνε από μόνες τους από το χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε δημιουργούνται με ανάδραση χρηματοπιστωτικού και παραγωγικού τομέα. Μια τέτοια φούσκα, η μεγαλύτερη όλων, ξέσπασε το, άρχισε να διωγγώνεται το 2001 στα ακίνητα των ΗΠΑ. Είχαμε υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα μέχρι να σκάσει. Όταν έσκασε η φούσκα το 2007, είχαμε τα γνωστά επακόλουθα. Ήθεση παραγωγικού τομέα, παγκόσμια ύφεση, συρρήκνωση του διεθνούς εμπορίου και φυσικά μέτρα που λήφθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση από τις διάφορες κυβερνήσεις. Δεν θα πω σε αυτό. Αυτό όμως θα σας πω είναι το εξής. Αυτό που ακολούθησε από το 2009 και μετά, όσον αφορά αυτή την κρίση, είναι το εξής. Είναι μια παρατεταμένη δυστοκία στις όριμες καπιταλιστικές κοινωνίες να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο, νέο πεδίο συσσόρευσης, έστω και σε βάση νέας φούσκας. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο, γιατί η συσσόρευση χρέους την προηγούμενη περίοδο είναι η γιγαντιά. Ταυτόχρονα, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, το 2009 και μετά, είναι συντονισμένη προσπάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος να αποφευθεί οποιαδήποτε δομική αλλαγή. Να υπάρξουν πολλές αλλαγές, οι οποίες θα είναι όλες αποδεκτές από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να μην αλλάξει η χρηματιστικοποίηση δηλαδή. Δεν έχει φύγει η χρηματιστικοποίηση, είναι εδώ. Συνεχίζεται και παραμένει ο κεντρικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος παγκοσμίως όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να σας πω για τον καπιταλισμό της φούσκας. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής. Δεν είναι μόνο ο καπιταλισμός της φούσκας φυσικά, είναι και ο καπιταλισμός της αλλαγής της ισορροπίας στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή φυσικά την περίοδο αυτή ήταν η συστηματική μεταφορά πόρων και η συστηματική μεταφορά παραγωγικού δυναμικού
ας το πούμε σχηματικά, από τη Δύση στην Ανατολή. Είναι και αυτό συνοδευτικό της χρηματιστικοποίησης. Έχουμε δηλαδή σχετική υποχώρηση της ικανότητας σώρευσης στις όρημες κοινωνίες της Δύσης, στον ιστορικό καπιταλισμό και μεταφορά στην Ανατολή, κυρίως στην Κίνα, αλλά όχι μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η παλιά διάκριση κέντρου-περιφέρειας δεν υφίσταται πλέον με τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να μιλάμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ο τρίτος κόσμος, και το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα ακόμα χρησιμοποιούμε την έννοια τριτοκοσμικός και το χρησιμοποιούμε και αριστερά. Παρακαλώ πολύ να αποφεύγετε αυτό το πράγμα. Είναι ρατσιστικό στη βάση του και τελείως υποτιμητικό. Όπως και να έχει, όμως δεν υπάρχει ο τρίτος κόσμος. Σύμφωνα με την έννοια με την οποία συνήθισε ακόμα η ελληνική αριστερά να το αναφέρει και να το σκέφτεται. Έχουμε εμφάνιση δυναμικού βιομηχανικού καπιταλισμού στις κυριότερες χώρες αυτού που πριν ήταν ο τρίτος κόσμος. Ταυτόχρονα όμως έχουμε εμφάνιση χρηματιστικοποίησης και εκεί. Έχουμε δηλαδή επανεμφάνιση και κέντρο περιφέρειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επανεμφάνιση με έναν τρόπο του υπεριαλισμού με τη μορφή της παράγωγης χρηματιστικοποίησης. Δευτερογενούς χρηματιστικοποίησης, η οποία πηγάζει από την πρωτογενή χρηματιστικοποίηση που σας περιέγραψα. Η δευτερογενής αυτή χρηματιστικοποίηση παρατηρείται κυρίως στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, Βραζιλία, Τουρκία, Ταϊλάνδη και άλλες χώρες αυτού του διαμετρήματος, όπου έχουμε διόγκωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διόγκωση του δανεισμού, η οποία πηγάζει και πατάει σε δύο πράγματα. Στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου προς τις χώρες αυτές, οι οποίες δημιουργούν πεδίο χρηματιστικοποίησης, και στην είσοδο των ξένων τραπεζών, οι οποίες διδάσκουν στο τοπικό κεφάλαιο τις ικανότητες και το μεταφέρουν τις ικανότητες της χρηματιστικοποίησης. Αυτά γενικά με μας. Ας περάσω τώρα και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε κρίση τεράστια, η οποία είναι κρίση χρηματιστικοποίησης. Κρίση χρηματιστικοποίησης, διότι η χρηματιστικοποίηση στην Ευρώπη διαμεσολαβήθηκε από την Νομισματική Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση που ξέσπασε το 2007 πήρε μια συγκεκριμένη μορφή στην Ευρώπη, ακριβώς γιατί η χρηματιστικοποίηση πήρε τη μορφή που πήρε στην Ευρώπη λόγω της Νομισματικής Ένωσης. Τι έχουμε εκεί? Κατά πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικό τρόπο έχουμε επανεμφάνιση του κέντρου και της περιφέρειας. Σε αντίθεση με αυτό που πίστευαν πολλά κομμάτια της αριστεράς, και άνθρωποι που είχαν όνομα στην αριστερά και λέγανε ότι πλέον η Ελλάδα μπήκε στις αναπτυγμένες χώρες και είναι... Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που λέγανε πολλοί της αριστεράς, ότι πλέον η Ελλάδα μπήκε στις αναπτυγμένες χώρες, ότι δεν έχουμε μία ενότητα αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών που είναι όλες υπεραλιστικές και δεν συμμαζεύεται, αυτό που είδαμε στην Νομισματική Ένωση είναι η επανεμφάνιση κέντρου περιφέρειας, ξεκάθαρα, με πολύ σκληρό τρόπο, σε καινούργια βάση που έχει να κάνει με την χρηματιστικοποίηση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση αυτή είναι η σχέση κεφαλαίου εργασίας στην κάθε χώρα που μετέχει στην Νομισματική Ένωση. Στις συστηματικές διαφορές ανάμεσα στη σχέση κεφαλαίου εργασίας σε αυτές τις χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το γερμανικό κεφάλαιο αποδείχθηκε εξαιρετικά ικανό στο να κρατάει την εργατική τάξη κάτω από τον έλεγχό του, να παγώνει τους μισθούς, να διαλύει τις εργατικές οργανώσεις. Και τέλος πάντων να κρατάει το κόστος, το μοναδιαίο κόστος εργασίας κάτω. Οι χώρες της περιφέρειας ήταν λιγότερο ικανές σε αυτό. Σταδιακά λοιπόν, τη δεκαετία που μας πέρασε, εμφανίστηκε τεράστιο κενό ανταγωνιστικότητας. Το κενό αυτών ανταγωνιστικότητας είναι αυτό που δημιούργησε τη διάσταση κέντρου περιφέρειας. Επέτρεψε δηλαδή στις χώρες του κέντρου και κυρίως στη Γερμανία να κυριαρχήσουν στην Νομισματική Ένωση, να τη μετατρέψουν σε χώρη αγορά. Περί αυτού πρόκειται. Το γερμανικό πλεόνασμα σε μεγάλο βαθμό ακόμα πηγάζει από την Νομισματική Ένωση. Η Νομισματική Ένωση λοιπόν εξελίχθηκε σε παγίδα για τις χώρες της περιφέρειας, διότι για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή πέρασαν μια περίοδο χρηματιστικοποίησης, παράγωγης χρηματιστικοποίησης και ίδιες, με υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην Ελλάδα και στην Ισπανία, και στην Ιταλία, όχι στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία στον άνθρωπο βαθμό, όπου ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός τομέας διωγγώθηκε δανείζοντας όχι τόσο στις επιχειρήσεις, όσο στα ακίνητα και στα νοικοκυριά. Χρηματιστικοποίηση δηλαδή, όπως σας είπα, παράγωγο και απόρρια της ευρύτερης χρηματιστικοποίησης και της Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.
ακριβώς επειδή τα αίτια της ευρωπαϊκής κρίσης είναι τόσο βαθιά και έχουν να κάνουν με την παγκόσμια χρηματιστικοποίηση και η αντιμετώπιση της κρίσης είναι τόσο σύνθετη, δύσκολη και επίπονη. Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο το αμερικανικό κεφάλαιο δεν μπορεί να ξεφύγει από την χρηματιστικοποίηση εύκολα, δεν μπορεί και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο εύκολα. Και βλέπουμε ότι οι δομικές αλλαγές που συμβαίνουν επιτείνουν αυτό που υπήρχε προηγουμένως, δεν το αλλάζουν. Αλλάζει δηλαδή η ευρωζώνη προς το χειρότερο. Στην ίδια κατεύθυνση γίνεται όλο και πιο σκληρή. Το λέω αυτό γιατί πολλοί και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλού μας λέγανε ότι θα αλλάξει, αλλάζει, κοιτάξτε, αλλάζει. Το βλέπω και εγώ ότι αλλάζει. Αλλάζει την κατεύθυνση που δεν θέλω. Και συνεχώς προς τα εκεί. Γιατί έχει να κάνει με τη χρηματιστικοποίηση και τις βαθιές ρίζες αυτής της κρίσης που ζούμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σας πω λοιπόν με συνόψη τώρα στα επόμενα 5 λεπτά τι πρέπει να κάνει η αριστερά. Έτσι, άλλα 5 λεπτά. Ξέρω. Αλλά μου πήρες και ένα 4 με τις διακοπές. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η αριστερά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και όταν αναφέρομαι στην αριστερά δεν μιλάω μόνο για την ελληνική αριστερά, αλλά για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια και το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν θα απαντηθεί η κρίση αυτή και δεν θα απαντηθεί το πρόβλημα της δομικής αλλαγής του καπιταλισμού χωρίς η αριστερά να θέσει θέμα εξουσίας. Η κρίση μπορεί να απαντηθεί μόνο αν απαντηθεί το ζήτημα της εξουσίας. Το ζήτημα της κυβέρνησης δηλαδή. Χωρίς κυβέρνηση, η κυβέρνηση της αριστεράς, χωρίς εξουσία από την αριστερά δεν θα απαντηθεί τίποτα. Όσοι νομίζουν ότι το πρόβλημα θα απαντηθεί μόνο από τα κινήματα ή με την αντίδραση και με τις εργατικές αντιστάσεις, πλανώνται πλάνοι μικράν. Χωρίς κυβέρνηση της αριστεράς δεν θα απαντηθεί τίποτα. Ποια είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της αριστεράς? Υπάρχουν τρία θέματα που θέτει η χρηματιστικοποίηση και τα θέτει και στην Αμερική και στην Ευρώπη και γενικότερα. Τα θέτει γιατί αυτή είναι η φύση της. Το πρώτο θέμα που θέτει είναι το θέμα της ανεργίας. Η ανεργία αποτελεί κέριο ζήτημα, οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα που θα γίνει όλο και μεγαλύτερο. Η ανεργία είναι προϊόν της λιτότητας, προϊόν δηλαδή της κρίσης και της αντιμετώπισης της κρίσης, είναι δηλαδή προϊόν της πολιτικής της άρχουσας τάξης που μεταθέτει το κόστος της κρίσης χρηματιστικοποίησης πάνω στην εργατική τάξη. Εκεί οφείλεται η ενεργεία, το μεταθέτει στην εργασία, άρα το πρόταγμα της οποιαδήποτε άλλης πολιτικής της μιας κυβέρνησης αριστεράς θα είναι η προστασία και η αύξηση της απασχόλησης. Από εκεί ξεκινάνε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η νέα οικονομική πολιτική οποιασδήποτε κυβέρνηση αριστεράς. Όχι από το πρωτογενές πλεόνασμα. Όχι από οτιδήποτε άλλο. Από την λύση του προβλήματος της ανεργίας. Από εκεί ξεκινάει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που θέτει η χρηματιστικοποίηση είναι το ζήτημα της ανισότητας. Η ανισότητα είναι δομικό στοιχείο της χρηματιστικοποίησης, σας το είπα και πριν. Έχει να κάνει με τη μορφή των μισθών και της ανταμοιβής της εργασίας και έχει να κάνει επίσης με την πρόσκληση πλούτου από τα ανώτερα στρώματα μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το παρατηρούμε γενικώς με μεταβίβαση πλούτου από τα φτωχότερα στρώματα. Άμεση μεταβίβαση πλούτου. Η ανισότητα δηλαδή, η οποία έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στην εποχή μας, έχει να κάνει με τη χρηματιστικοποίηση. Άρα τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αριστεράς? Αναδιανομή. Η αναδιανομή είναι το δεύτερο στοιχείο μιας κυβέρνησης της αριστεράς. Αναδιανομή και του πλούτου και του εισοδήματος. Τρίτο θέμα που θέτει η χρηματιστικοποίηση, κεντρικό θέμα, είναι φυσικά το θέμα του χρέους. Χρηματιστικοποίηση σημαίνει διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, που σημαίνει διόγκωση του δανεισμού, με τον άλλο τρόπο. Το χρέος είναι απόρρια της χρηματιστικοποίησης. Το χρέος είναι και ιδιωτικό και δημόσιο. Και τα δύο, και οι δύο μορφές χρέους υπάρχουν. Το ιδιωτικό δε μετατρέπεται σε δημόσιο, γιατί και αυτό είναι ένας ταξικός τρόπος για να παίρνουν αυτά που τους χρωστάνε ή για να αποκτούν κέρδη αυτοί οι οποίοι κατέχουν ιδιωτικό χρέος. Και για να αποφεύγουν την πληρωμή επίσης. Τι είναι το ιδιωτικό και το δημόσιο, ειδικά το δημόσιο χρέος? Είναι ένας ταξικός μοχλός. Ιδίως το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαφοροποιημένη απέτηση πάνω στο ετήσιο εθνικό προϊόν. Τίποτα παραπάνω. Μια μεταβίβαση του εθνικού προϊόντος. Είτε εγχωρίως, είτε διεθνώς προς το εξωτερικό. Μια κυβέρνηση της αριστεράς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το χρέος σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά. Και η αντιμετώπιση του χρέους δεν είναι εύκολη. Είναι θέμα ταξικό για του λόγου που σας ανέφερα και πολύ δύσκολο. Η διαγραφή του χρέους θα πρέπει να τεθεί στο πρώτο επίπεδο από μια κυβέρνηση αριστεράς. Θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή του χρέους και του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους για να θεωρηθεί ότι θα ληφθούν δραστικά μέτρα. Στην Ευρώπη τώρα, οποιαδήποτε κυβέρνηση αριστεράς θα λάβει τέτοια δραστικά μέτρα για την ανεργία, την ανισότητα και το χρέος,
είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη να πει όχι στην νομισματική ένωση. Στο μέτρο που μια κυβέρνηση αριστεράς θέλει να λάβει ριζοσπαστικά μέτρα σε αυτούς τους τομείς, πρέπει να είναι έτοιμη να πει όχι στην νομισματική ένωση. Γιατί η νομισματική ένωση, όπως σας είπα, είναι ο μοχλός μέσα στον οποίο περνάει η χρηματιστικοποίηση με όλα τις τα παρεπόμενα. Η νομισματική ένωση δεν είναι μια ολοκλήρωση, κάτι προοδευτικό, κάτι που τέλος πάντων εμείς με έναν έξυπνο τρόπο θα το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Όσοι το νομίζουν αυτό, απλώς δεν καταλαβαίνουν τι είναι η νομισματική ένωση. Η νομισματική ένωση είναι μοχλός χρηματιστικοποίησης που είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου των τραπεζών και του μεγάλου εξαγωγικού κεφαλαίου. Το νόμισμα, επειδή έχω ακούσει πολλούς να λένε διάφορες σοφίες γι' αυτό, τελευταία τριετία, το νόμισμα δεν είναι κάτι επιφανειακό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν το νόμισμα λέγεται δραχμή ή αν λέγεται δολάριο ή αν λέγεται ευρώ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όσοι βγαίνουν και λένε τι με νοιάζει εμένα, πώς το λένε, εγώ παίρνω ένα κιλό πατάτες έτσι κι αλλιώς, δεν καταλαβαίνω τι είναι το νόμισμα. Το νόμισμα είναι η κορυφή μιας πυραμίδας σχέσεων. Δεν αλλάζει ποτέ χωρίς να αλλάξουν οι σχέσεις από κάτω. Και μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία θα πει όχι στην νομισματική ένωση και άρα θα θέλει να αλλάξει το νόμισμα, θα είναι υποχρεωμένη να αλλάξει και τις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό είναι και το νόημα της αλλαγής του νομίσματος. Η αλλαγή του νομίσματος είναι μοχλός για τη βαθύτερη αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων. Όσοι δεν φοβούνται το νόμισμα, δεν φοβούνται και την κοινωνική αλλαγή. Όσοι φοβούνται την κοινωνική αλλαγή, τρέμουν για το νόμισμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τα ευρύτερες άμεσα ζητήματα μιας κυβέρνησης της αριστεράς. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Είναι προφανές ότι η απάντηση στο θέμα της ενεργείας, στο θέμα της ανισότητας και στο θέμα του χρέους δεν συνιστά από μόνη της ένα συνολικό πρόγραμμα. Είναι προφανές αυτό. Είναι η αρχή. Είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς για να αρχίσει να απαντάει στα προβλήματα της κρίσης από λαϊκή και εργατική σκοπιά. Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση της αριστεράς, όποια θα είναι, να έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντικαπιταλιστικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλλαγής της κοινωνίας. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η δυνατότητα που παρέχεται από αυτά τα ζητήματα που σας έθεσα. Το αντικαπιταλιστικό αυτό πρόγραμμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις μπροστά του. Θα πρέπει να θέσει ξανά το ζήτημα του δημόσιου και του ιδιωτικού. Δεν είναι λυμένο το ζήτημα αυτό, σύντροφε, αν μου επιτρέπετε. Αυτά που ξέραμε για πριν από 100 χρόνια είναι πολύ χρήσιμα, αλλά ήταν για πριν από 100 χρόνια. Το θέμα του δημόσιου και του ιδιωτικού πρέπει να τεθεί με τους σημερινούς όρους. Το θέμα του συλλογικού και του ατομικού πρέπει επίσης να τεθεί με τους σημερινούς όρους. Αλλά η αριστερά πρέπει να θέσει το ζήτημα ξανά υπέρ του δημοσίου και υπέρ του συλλογικού. Να βρει τον τρόπο να το κάνει. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχει συλλογικό πρόγραμμα. Το συλλογικό το πρόγραμμα θα έχει και τεχνικές πλευρές. Θα πρέπει να ελεγχθούν οι ροές των κεφαλαίων. Θα πρέπει να ελεγχθεί και να αλλάξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα πρέπει να ελεγχθεί η κατοχή στα μέσα παραγωγής, στα κεντρικά μέσα παραγωγής. Ποιος ελέγχει την παραγωγή και διανομή αγαθών. Θα πρέπει εν συνόλο να γίνει μια αναδιάρθρωση της οικονομίας υπέρ των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων με τόνωση του εισοδήματος και τόνωση της απασχόλησης και με αλλαγή στην παραγωγική κατεύθυνση της οικονομίας της Ελλάδας και αλλού. Δηλαδή, τι χρειάζεται? Μεταβατικό πρόγραμμα. Χρειάζεται στην ουσία μεταβατικό πρόγραμμα. Αυτό απαιτούν οι κοινωνίες σήμερα. Αυτό πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Να λύσει την κρίση προσφέροντας στην κοινωνία ένα μεταβατικό πρόγραμμα το οποίο θα αλλάξει τα πράγματα υπέρ της εργασίας. Θα είναι σοσιαλιστικό το πρόγραμμα αυτό? Όχι από μόνο. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι το σοσιαλισμό αύριο. Όσοι το θέτουν έτσι, απλώς πουλάνε ακροαριστερισμό γιατί δεν τολμούν να απαντήσουν τα προβλήματα, στα ζέντα προβλήματα της εποχής μας. Δεν είναι το θέμα σοσιαλισμός αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι η λύση της κρίσης, το μεταβατικό πρόγραμμα που θα ανοίγει το πεδίο προς το σοσιαλισμό. Αυτό γίνεται, είναι απολύτως εφικτό, είναι μπροστά στην αριστερά, έχει μια τριετία που είναι μπροστά στην αριστερά. Η αριστερά δεν έχει καταφέρει να το απαντήσει πιστικά ακόμα. Είναι καιρός να το κάνουμε και πιστεύω ότι αυτή η συγκέντρωση θα είναι ένα μεγάλο βήμα.